Καλημέρα. Με το δεξί. Καλώς ήρθατε, Πρωθυπουργέ μου. Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και εξυγχρονισμού του στόλου των αστικών λεωφορείων και των περιαστικών λεωφορείων, των δρομολογίων που καλύπτουν συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Και αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα είναι τα 30 πρώτα καινούργια λεωφορεία, τα οποία ήδη έχουν βγει στους δρόμους της Ανατολικής Αττικής. Είναι ένα μόνο μικρό τμήμα, όπως σας είπα, από μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2025 να έχουμε στην Αττική συνολικά 950 καινούργια λεωφορεία. Και όταν μιλάμε για καινούργια λεωφορεία, μιλάμε για λεωφορεία σύγχρονης, αντιρρυπατικής τεχνολογίας. Μιλάμε για λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως προσβάσιμα στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Μιλάμε για λεωφορεία με κλιματισμό, λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως ασφαλή και τα οποία ουσιαστικά αναβαθμίζουν την ποιότητα των πανεπόμενων υπηρεσιών. Η κυβέρνηση αυτή έχει επενδύσει συστηματικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δρομολογούνται πολύ διαφορετικοί διαγωνισμοί προκειμένου να μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτοί είναι σύνθετοι διαγωνισμοί, οι οποίοι θέλουν το χρόνο τους προκειμένου να υλοποιηθούν. Αλλά πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες οι συμπολίτες μας στην Αττική θα αρχίσουν να βλέπουν μια αισθητή διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.